Και η 8 είναι στο start των 1575 μέτρων και δίδεται η εκκίνηση για την 5η υποδρομία. Θα καθυστερήσει αρκετά ο Άγγελος, ενώ για το κεφάλι θα επιχειρήσει ο Ατρέγιου. Βγαίνει μπροστά ο Δολαριούλης, πιάνει στη δεύτερη θέση. Έρχεται και ο Ρέμινις, ο Μουρικ Μάς. Στη συνέχεια βελτιώνεται και ο Σίλα Στρίτ προσπερνώντας τον Μολότοφ. Ενώ βελτιώνεται και από την εσωτερική ο Τζούνιπερ. Ο Μολότοφ θα μείνει προτελευταίος. Τελευταίος είναι ο Άγγελος που με τη σειρά του θέλει να βελτιωθεί. Πάμε στα πρώτα μέτρα της διαδρομής και όπως βλέπετε από μέσο Δολαριούλη συνεχίζοντας είναι αυτός που θέλει να περάσει μπροστά δίπλα το ακριβώς τρέχοντας δεύτερη ρόδα βρίσκεται ο Ατρέγιου πίσω του τρίτη ρόδα βρίσκεται και ο Ρέμινις. Ακόμα πιο πίσω Μούρικ Μάς βελτιώνεται και ο Σίλα Στρίτ από την εσωτερική είναι η πεντάδα που κάπως έχει ξεχωρίσει από τον Τζούνιπερ που ακολουθεί στην επόμενη. Έχουμε φτάσει κοντά στα 800 μέτρα. Θα περάσουμε τώρα το σημείο των 800 μέτρων με το Δολαριούλη να οδηγεί την υποδρομία ο Σίλα Στρίτ. Έχει πλησιάσει. Πάντα εξωτερικά βρίσκεται ο Ατρέγιου και στην συνέχεια θέλει και ο Τζούνιπερ να βελτιωθεί από μέσα. Χάνει έδαφος ο Ρέμινις. Πιο πίσω μένει ο Μούρικ Μάς. Πάμε για την τελική ευθεία. Ο Δολαριούλης είναι μπροστά και ετοιμάζονται ο Ατρέγιου και ο Σίλα Στρίτ να επιτεθούν. Τζούνιπερ πάντα βελτιώνεται από μέσα. Στην τελική ευθεία ο Δολαριούλης συνεχίζει και προηγείται. Ο Ατρέγιου επιμένει και ο Σίλα Στρίτ απ' έξω. Προσπαθεί στα τελευταία μέτρα να πάρει και την νίκη. Επιτίθεται στον πρωτοπόρο ενώ και από την εσωτερική ο Τζούνιπερ θέλει κάτι καλύτερο. Στα τελευταία μέτρα νούμερο 1 Σίλα Στρίτ κάνει επίθεση. Ο Ατρέγιου πάντα παλεύει. Στην συνέχεια ο Δολαριούλης και ο Τζούνιπερ. Ο Σίλα Στρίτ θα επικρατήσει στα τελευταία μέτρα με χαρακτηριστική άνεση. Μάχη για την δεύτερη θέση. Ο Ατρέγιου σκληρός βέβαια θέλει να την καταβάλει πάνω στον ταμπλό. Δολαριούλης από μέσα. Τέταρτος ο Τζούνιπερ. Μάλλον ο Δολαριούλης κράτησε την δεύτερη θέση. Ένα ακόμη παλικάρι δείτε εδώ. Αφήνει τον Ατρέγιου τρίτο. 1, 5, 3 και 8. Είπαμε, ο Δολαριούλης είναι ένα φοβερά σκληρό άλογο, ιδιαίτερα όταν πηγαίνει στο κεφάλι και σε αυτά τα μέτρα. 80% επιτυχία πρωτοδεύτερος. Σήμερα νομίζω ότι άλλη μια φορά έδειξε την ποιότητά του, ότι ήταν πολύ δυνατός, ήθελε να είναι κοντά εκεί με τους πρώτους και μετά να κάνει την επίθεσή του. Θέλουμε να μας πει και ο Μιχάλης μετά όταν θα έρθει, κοιτούσε δεξιά του τι γίνεται και απλά έφευγε μπροστά. Κέρδισε εύκολα. Ήταν και το πρώτο άλογο σήμερα που κέρδισε που δεν ήταν στο κεφάλι. Λόγω του στίβου το λέω αυτό. Ευχαριστημένοι. Είμαστε ποδαρικό καλό κάναμε, την καινούργια χρονιά. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Αυτό θέλουμε. Φαίνεται ότι έχει ανακάμψει μετά την τελευταία του προετοιμασία. Έχει ανακάμψει πολύ. Είσαι πολύ ενημερωμένη. Πραγματικά έχει ανακάμψει. Και επίσης ευχαριστούμε και για τη χθεσινή βραδιά μας χάρισε η Φίλιππος Ένωση με πρόεδρο τον Γιάννη τον Μητυλινέο. Ήταν πολύ ωραία στις μέλισσες. Πέρασαν πολύ ωραία. Και σήμερα συμπληρώθηκε του Παλμαρέ. Όχι, σήμερα τρέξαμε σε μια απόσταση που είναι στα μέτρα μας, εισαγωγικά. Βρήκα το χρόνο, παρότι που έφυγε πάλι λίγο διστακτικά, βρήκα το χρόνο να το φρεσκάρω αυτή τη φορά, να του δώσω κάποιες ανάσες. Παρά τα κιλά που χάριζε σε όλα τα άλογα, τον είδατε ότι τα παραπάνω μέτρα με τη βοήθεια αυτή, νομίζω είναι καταπληκτικός.